Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Καλώς ορίσατε σε ακόμη μια αναμέτρηση στην αίθουσα του Αρενικαίας. Είμαστε στα Elite Tournament του Αρενίκαιας και βρισκόμαστε στο 28ο κατά σειρά, στο οποίο αντίπαλοι βρίσκονται ο Χατζηγεωργίου Γιώργος με τον Κουσιωρή Θέμα. Χατζηγεωργίου με την μπλε εμφάνιση και ο Κουσιωρής με την κόκκινη. Δύο επιθετικογενείς παίχτες και οι δύο βασίζονται περισσότερο σε διαφορετικά χτυπήματα και οι δύο, επειδή τους έχουμε δει σε αντίστοιχες πολλές περιστάσεις. Ο Κουσιωρής προσπαθεί πάντα να επιτίθεται με το backhand του, τις περισσότερες φορές δηλαδή, ενώ ο Χατζηγεωργίου αυστηρά με το forehand. Ο Κουσιωρής είναι περισσότερο all-around player, έχει και forehand και backhand, σε αντίθεση με τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος επικεντρώνεται καθαρά στο forehand χωρίς να χρησιμοποιεί καθόλου την επίθεση με το backhand. Είναι βέβαια τρόποι παίξηματος και οι δύο, διαφορετικοί, ιδιαίτεροι, μπορεί να τους πει κανένας. Αυτά είναι όμως που σε καθορίζουν σαν παίχτη. Το τι χτύπημα χρησιμοποιείς περισσότερο και το τι κινήσεις δυσκολεύει σε ποια σημεία κτλ. Αυτοί οι δύο παίχτες λοιπόν, καθώς έχουν έρθει αντίπαλοι πολλές φορές σε διάφορα elite tournament, ξέρουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον τις αδυναμίες του και τις δυνατότητες του, τα δυνατά του σημεία και το ποια σερβίς βολεύουν και δεν βολεύουν τον αντίπαλο. Οπότε πρόκειται να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, ένα μάτς κλειστό θα λέγει ο ένας, καθώς ξέρουν ο ένας τις αδυναμίες του άλλου και θα στοχεύσουν να παίξουν. Πολλές φορές τον Κουσιωρή, αν φαντάζομαι σωστά, να χτυπάει στο backhand το Χατζηγεωργίου και ο Χατζηγεωργίου να χτυπάει στο forehand του Κουσιωρή, προσπαθώντας να χτυπήσει την μπάλα με πολύ δύναμη. 5-5 έχει ξεκινήσει το match. Πολύ ωραίο χτύπημα εδώ πέρα του Χατζηγεωργίου, ανεβαίνοντας στο τραπέζι, βγαίνει έξω. 6-5. Κουσιωρή στο προβάδισμα. Φανταστικό χτύπημα. Μεγάλη κίνηση από τον Χατζηγεωργίου. Ανεβαίνει στο τραπέζι. Δεν αφήνει περιθώριο στον Κουσιωρή να πατήσει εκεί πέρα. 6-6. Πολύ ωραίο top spin με τον backhand ο Κουσιωρής. 7-6. Έξω αυτή τη φορά το backhand top spin. 7 όλα. Ωραία πανφάζα στην μπάλα από τον Χατζηγεωργίου στο σέρβις. Χάνει βέβαια την επίθεση στην πορεία. Ένα αβίαστο λάθος για το επίπεδο του Χατζηγεωργίου. Πολύ ωραία κίνηση του Κουσιωρή. Τοποθετεί πολύ ωραία το σώμα του, κάνει το pivot από τον backhand. Χτυπάει με δύναμη. 9-7. Ψηλά η παλιά του Χατζηγεωργίου. Κάνει spin out ο Κουσιωρής όμως. 9-8. Και ένα χαμένο σέρβις από τον Κουσιωρή. Κάνει το 9 όλα ο Χατζηγεωργίου. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής πολύ καλό επίπεδο στον αγώνα. Είναι το αναγνωριστικό σετ παρόλα αυτά. Αναμένεται να δούμε πολύ καλύτερες μπαλιές και από τους δύο παίκτες. Ψηλότερο επίπεδο, περισσότερης διάρκειας και καλύτερης τεχνικής μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει πολύ υψηλό επίπεδο από κανένα από τους δύο παίκτες. Δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής γιατί κάνουν πολύ συχνά και γρήγορα το λάθος στον πόντο. Ο Χατζηγεωργίου καρφώνει με πάρα πολύ δύναμη εδώ πέρα στο backhand του Κουσιωρή, παράλληλα κιόλας. Αυτό να τονίσουμε εδώ πέρα ότι δεν είναι ένα τεχνικό χτύπημα. Ένα σχετικά τεχνικό χτύπημα, παρόλα αυτά ο Χατζηγεωργίου το χρησιμοποιεί κατά κόρον και τον βολεύει κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι του εδώ και πάρα πολύ καιρό να παίρνει πολλούς πόντους από αυτόν τον απλό τρόπο. Ωραίο σερβις εδώ επιλέγει ο Χατζηγεωργίου, βαθιά στο forehand του Κουσιωρή, ο οποίος βγάζει την επίθεση του out. Ακόμα ένα ίδιο χτύπημα από τον Χατζηγεωργίου, γύρισμα από τον backhand και χτύπημα στην μπάλα. Εκεί πρέπει λίγο να σπινάρει την μπάλα, αυτό που λέμε να ξύσει την μπάλα, να βάλει φάλτσα, όπως εδώ έκανε ο Κουσιωρής ας πούμε για παράδειγμα. Πολύ ωραία αντεπίθεση από τον Χατζηγεωργίου όμως εδώ, μακριά από το τραπέζι. Χτυπάει πολύ ωραία την μπάλα. 12-12. Φανταστικός πόντος από τον Κουσιωρή, πολύ υπομονή. Σώζει το Σόρι εδώ πέρα κοντά στο φιλέ, ίσα ίσα. Να δούμε το replay. Set point για τον Κουσιωρή. Για να δούμε αν θα καταφέρει εδώ πέρα να κλείσει το μάτι του set. Φοβερή ενέργεια από τον Χατζηγεωργίου. Κάνει ένα άλμα μακριά από το τραπέζι. Χτυπάει την μπάλα με το forehand. 13 όλα. Έξω η επίδεση του Κουσιωρή με το backhand. Ένα χτύπημα που γενικά το κατέχει. Ένα χτύπημα που γενικά δεν το χάνει τις περισσότερες φορές ο Κουσιωρής. Κάνει το λάθος ο Δημός. Έκανε το λάθος σε πολύ κρίσιμο σημείο, το οποίο το στοίχισε και το σετ. Με 15-13 το παίρνει το πρώτο σετ ο Χατζηγεωργίου και οδηγόμαστε στο δεύτερο σετ. Στα σέρβις ο Χατζηγεωργίου. Με τη βοήθεια του φίλε στον πρώτο πόντο επικρατεί ο Κουσιωρής. Πάρα πολύ δυνατό χτύπημα από τον Κουσιωρή. Άτεχνο λιγάκι, είναι αυτό που λέμε το χτύπημα της μπάλας, όχι το σπινάρισμα. Αυτό σε πολύ ψηλό επίπεδο αυτομάτως το χάνεις, καθώς οι μπάλιες έχουν πολύ περισσότερα φάλτσα από αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό και σιγά σιγά οι παίκτες τους παροτρύνουν οι προπονητές τους να μην χρησιμοποιούν άτεχνα ξερά χτυπήματα, αυτά που λέμε, αλλά να βάζουν πάντα έστω και ελάχιστα φάλτσα στην μπάλα για να συνηθίσουν πάντα να σπινάρουν την μπάλα και ποτέ να μην τη χτυπάνε ξερά. 2-1, 20 ώρες το προβάδισμα του δεύτερου σετ. Πολύ ωραίο το σπιν εδώ. Αυτό είναι το σπιν που πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Φάλτσα πρέπει να έχει μπάλα, όχι πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ωραίο υπομονετικό παιχνίδι από τον Κουσιωρή. Ο πόντος πάει σε εκείνον, 4-1. Πλάγιο πάνω φάλτσο από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα από πάνω. Ενδιαφέρον σερβις από εκείνον. Τα σερβις είναι στον Κουσιωρή. Να βρει και η μπάλα εδώ πέρα στην άκρη του τραπεζιού, στην άσπρη γραμμή της γωνίας του backhand του Κουσιωρή, ο οποίος παραδέχεται το sorry που έκανε ο Χατζηγεωργίου. Ένα συγχαρητήρια να πούμε εδώ πέρα στον Κουσιωρή για την τιμιότητα και την εντιμότητα που έδειξε στον προηγούμενο πόντο. Έτσι πρέπει, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια στο ελληνικό πικπον και δεν χωράνε ψέματα και κλεψίες. Είναι πολύ σωστό να είσαι πάντα τίμιος με τον αντίπαλό σου, γιατί και την επόμενη φορά που θα τον πετύχεις αντίπαλο θα απαιτήσεις και από εκείνον να είναι αντίστοιχα έντιμος όταν εσύ βρεθείς βασικά στην αντίστοιχη κατάσταση. Πολύ ωραίο μπλοκάρισμα σε πρώτο χρόνο του Χατζηγεωργίου. Κουσιωρής κάνει πολύ ωραίο top swing. Κατέδρασε γρήγορα με το forehand του Χατζηγεωργίου. Στο φιλέ επίθεση του Χατζηγεωργίου και με αυτόν τον τρόπο ο Κουσιωρής βρίσκεται με 8-4 μπροστά. Έχει πάρει 4 πόντους προβάδισμα, πάρα πολύ κρίσιμο σημείο του σετ. Φανταστική ενέργεια με τον backhand του Κουσιωρίς. Σπινάρει στην άσπρη γραμμή, down the line που λέμε. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. 9-4. Δεύτερο σερβις από τον Χατζηγεωργίου έχουμε εδώ. Το τραβάει λίγο παραπάνω προς τα Σωστά πάνω το top spin με το backhand, βγαίνει out. 9-5. Πολύ ωραία ενέργεια και με το forehand αυτή τη φορά ο Κουσιωρής. Βρίσκεται σε πολύ μεγάλη φόρμα στο δεύτερο σετ. Έχει βρει τα πατήματά του, παίζει πολύ πιο ποιοτικά από τον πρώτο. Και ο Χατζηγεωργίου έχει δώσει πολύ μεγάλο περιθώριο, η αλήθεια είναι, στον Κουσιωρή, ο οποίος παίζει φοβερές επιθέσεις με το forehand και με το backhand. Έχουμε ξανά ένα λάθος, νομίζω. Είναι 10-5. 16 το σκορ. Έχουμε ακόμα ένα πόντο. Ο Χατζηγεωργίου θα σερβεί. Ψηλά το topspin, σφίγγει λίγο το χέρι παραπάνω ο Χατζηγεωργίου όσο πρέπει. Το σετ κλείνει 16 και ισοφαρίζει ο Κουσιωρής σε 1-1. Πρώτος πόντος πάει σε εκείνον. Πολύ ωραίο forehand από τον Κουσιωρή. Χατζηγεωργίου πρέπει να πειράξει λίγο την τακτική του, πρέπει να σκεφτεί που θα παίξει. Η τακτική θα ακολουθήσει εδώ πέρα, γιατί ο Κουσιωρής πήρε τα πάνω του τώρα. Ισοφάρισε σε 1-1. Το momentum, αυτό που λέμε δηλαδή η ψυχολογία, είναι υπέρ του Κουσιωρή. Το momentum το έχει αυτός που έχει πάρει τους τελευταίους περισσότερους πόντους. Αυτή τη στιγμή στο προηγούμενο set 11-6 και 2-0 αφριστικά 13-6 είναι υπέρ του Κουσιωρή το σερί. Έχει το momentum. Εδώ ο Χατζηγεωργίου όντως πρέπει να πάρει κάποιες επιθέσεις πάνω του. Πολύ καλά κάνει εδώ και γυρνάει από τον backhand και καρφώνει την μπάλα με δύναμη. Πρέπει να σταματήσει να δίνει περιθώριο στον Κουσιωρή και να πάρει τα ενία του πόντου. Αυτό που λέμε, να πάρει την επίθεση. Εδώ γυρνάει από τον backhand, κάνει ένα πέρασμα. Πρέπει να πάρει επίθεση με δύναμη. Κάνει ένα πέρασματάκι μαλακό, το οποίο το εκμεταλλεύεται ο Κουσιωρής απευθείας. Πάρα πολύ δύναμη στο χτύπημα του εδώ ο Χατζηγεωργίου, παραπάνω από όσο πρέπει. Είναι λογικό να γίνει out. 1-4. Και εδώ με πολύ δύναμη ο Κουσιωρής. Αντίστοιχα χτυπάει και εκείνος την μπάλα. 4-2. Ωραία διακρίνει εδώ ο Κουσιωρής στο σέρβις του Χατζηγεωργίου. Βγαίνει λίγο out, εννοώντας ότι δεν θα σκάσει δεύτερη φορά μέσα στο τραπέζι. Το σερβις δεν είναι μικρό. Πάει να προσπαθήσει να κάνει την επίθεσή του. Δεν έχει υπολογίσει πολύ σωστά τα φάλτσα όμως. Σα σκέψη όμως σε γενικές γραμμές θα είναι σωστή. 4-4 εδώ. Παίρνει τα δύο του σερβις ο Χατζηγεωργίου και κάνει την ισοπαλία. Πολύ ωραίο topspin αυτή τη φορά από τον Κουσιωρή, παράλληλα down the line, δηλαδή στο forehand του Χατζηγεωργίου. Ξανά βγαίνει μπροστά στο σκορ με 5-4. Έχει άλλο ένα σερβις εδώ. Τρία φοβερά backhand ακολουθούμενα από ένα ακόμα πιο δυνατό forehand για να κάνει το winner, να πάρει τον πόντο. 6-4 Κουσιωρής στο προβάδισμα και πάλι. Ωραία αντεπίθεση εδώ το επιχείρημα ο Χατζηγεωργίου. Είναι out παρόλα αυτά. Και ο Κουσιωρής κάνει το 7-4 για να βρεθεί με μόλις 4 πόντους απόσταση από το τρίτο σετ. Ένα χαμένο σερβις εδώ του Χατζηγεωργίου. Για όσους δεν το γνωρίζουν, άμα το μπαλάκι στο ping-pong φύγει από το χέρι, δηλαδή το πετάξεις με την πρόθεση να κάνεις σερβις, εννοώντας πάντα με την πρόθεση να κάνεις σερβις, όχι άμα το πετάξεις έτσι για λίγο την ηρεμία σου. Άμα το μπαλάκι φύγει από το χέρι σου, από εκεί και πέρα, άμα δεν πετύχει την μπάλα ή αν γίνει το οτιδήποτε, ο πόντος θεωρείται χαμένος. 8-6, μείωνε στους 2 και πάλι ο Χατζηγεωργίου από 8-4. Μικρό σερί στο forehand, ο Κουσιωρής μπαίνει με το backhand. Μια signature κίνηση του Κουσιωρή που χρησιμοποιεί το backhand σχεδόν σε όλο το τραπέζι. Με τα χρόνια του είχε κάνει κτήμα το αυτό. Πολύ ωραία μετακίνηση του Κουσιωρή πάνω στο τραπέζι. Φέρνει τον Χατζηγεωργίου από βαθιά στο forehand στο κέντρο του τραπέζιου. Τώρα αναγκάζεται να κάνει το λάθος. Δεκαέξι. 17. Με πολύ ρίσκο εδώ ο Χατζηγεωργίου επιχείρει να κάνει το γύρισμα το καρφί, αυτό που έχει επιχειρήσει επαναλημμένα στο μάτς αυτό. Δεν το έχει βγει πολύ, πολύ καλά αυτή τη φορά. Εδώ πάρα πολύ δύναμη στην μπάλα από τον Κουσιωρή. Καρφί, ξερό, με πάρα πολύ πίεση στην μπάλα. Πρώτος πόντος πάει σε κοινό, για να μην δούμε. Πω, εξαιρετικός πόντος και από τους δύο παίκτες. Τριαλούπινγκ μακριά από το τραπέζι από Χατζηγεωργίου. Καταλήγοντας να πάρει το πόντο με ένα σόρι κοντά στο φιλέ. Ένα. Λάθος κίνηση στο σώμα του Χατζηγεωργίου. Βλέπουμε στο τελείωμα της κίνησής του κάνει για ένα αλματάκι. Τον είχε πετύχει εκτός θέσης η μπάλα. Δεν τύχει όμως αυτό από την πλευρά του Κουσιωρή. Είχε υπολογίσει το που θέλει να πάει η μπάλα. Ξέρει πάνω κάτω τον αντίπαλό του. Ξέρει περίπου πώς θα αντιδράσει, τι θέλει να κάνει, ποιες κινήσεις επιδιώκει να κάνει. Και παίζει ακριβώς το σημείο που δεν πρέπει έτσι ώστε να κάνει το overstep, αυτό που λέμε, το λάθος πάτημα. Το πικ από τα πόδια παίζεται. Αν στα πόδια δεν πατάς καλά, δεν έχει καλή βάση δηλαδή στο σώμα σου, δεν μπορείς να χτυπήσεις την μπάλα με την ακρίβεια που χρειάζεται με τον κάρπο σου. 3-2 Κουσιωρής, μπροστά προηγείται. Out μπάλα, 3-3. Το ξαναδοκιμάζει ο Κουσιωρής στο backhand από το forehand. Net out. Δεν του κάνει αυτή τη φορά τη χάρη η μπάλα. Φανταστικές άμυνες από το Χατζηγεωργίου. Πολύ ωραίο γύρισμα από μακριά από το τραπέζι με το forehand. Αντανακλαστική κίνηση. 5-3. Χατζηγεωργίου στο προβάδισμα. Πολύ ωραίο ξεκίνημα backhand down the line, κάτι το οποίο του ξεκλειδώνει κατά κάποιο τρόπο την ευκαιρία να παίξει forehand στην πορεία του πόντου. Μια χαμένη ψήρα από τον Χατζηγεωργίου. Καταφέρνει ο Κουσιωρής να ισοφαρίσει. 5-5. Εξαιρετικό χτύπημα με το forehand, πολύ μεγάλη δύναμη στην μπάλα. Δεν προλαβαίνει και κανένας άνθρωπος να μπλοκάρει όταν ο αντίπαλος ρισκάρει τόσο πολύ. Είναι βέβαια και παλιές που Κουσιωρή πάντα εξαρτιέται το ένα χτύπημα από το προηγούμενο. Δηλαδή, αν ο Κουσιωρή είχε κόψει λίγο καλύτερα την ψήρα του, ο Χατζηγεωργίου δεν θα μπορούσε ποτέ, όπως εδώ ας πούμε, δεν θα μπορούσε ποτέ να καρφώσει αυτή την μπάλα. Μια καλά κομμένη ψήρα δεν γίνεται να την καρφώσει ο δίπαλος, εκτός άμα μπει με τελείως ανοιχτράγεται. Που εκεί μία ή άλλη θα τη χάσει. 7-6, Κουσιωρής στο προβάδισμα. Πόντο είχε πάει το τέταρτο σετ. Υπενθυμίζω είναι με 2-1 στα σετ μπροστά ο Κουσιωρής. Εδώ καρφώνει πολύ ωραία. Βάζει πολύ δύναμη στην μπάλα, δεν δίνει το περιθώριο στον Χατζηγεωργίου να επιστρέψει αυτή την μπάλα. Έχει επιστρέψει αρκετές μακριά από το τραπέζι αυτό το σετ. Αυτό τελειώνει το πόντο όμως μία ώρα νωρίτερα ο Κουσιωρής. Και κάνει το 8-6. Χατζηγεωργίου στο σερβίς. Σηκώνει εδώ την μπάλα ο Χατζηγεωργίου, ακόμα μια φορά με το φούρχαν του. Πάει για ένα topspin εδώ πρακτικά ο Χατζηγεωργίου, αλλά επειδή δεν τραβάει το χέρι του αρκετά, είναι ίσως μια φοβία του Χατζηγεωργίου να τραβήξει το topspin με πολλά φάλτσα. 9-6, Κουσιωρής στο προβάδισμα. 2 πόντους μόλις μακριά από την κατάκτηση του αγώνα. Sorry εδώ ο Χατζηγεωργίου σε πολύ κρίσιμο σημείο. Μειώνει σε 9-7 στους 2 πόντους. Προβάδισμα ο Κουσιωρής. Μεγάλη κίνηση στο χέρι, πολύ δύναμη στην μπάλα, παραπάνω από όσο χρειάζεται. Χάνει το καρφί ο Χατζηγεωργίου. 17, 3 match point από ανατάκια του Κουσιωρή. Έχει ένα σερβις. Sorry στο ακόμα ένα πολύ κρίσιμο σημείο από το Χατζηγεωργίου. 18, δικαίωμα για πετσέτες και από τους δύο παίκτες. πολύ δύναμη στο top spin. Λίγο άτεχνο από τον Κουσιωρή. Πρέπει να βάλει λίγα παραπάνω φάτσα. Έχει ακόμα όμως μια ευκαιρία. 19. Χατζηγεωργίου έχει καταφέρει να ανακάμψει. Και τα καταφέρνει σοβαρή σε 10 όλα. Από 17 που βρέθηκε πίσω. Στάθηκε τυχερός για ένα πόντο. Έκανε το sorry. Έκανε το 18. Έπαιξε όμως δύο φοβερούς πόντους εδώ. Και ισοφάρισε σε 10 όλα. Και βγαίνει και μπροστά 11-10. Ένα πολύ ωραίο 4-0 από τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος ίσως και να καταφέρει να κάνει την ανατροπή, να κάνει το 2-2 στα σετ. Έχει μια ευκαιρία εδώ, ένα set point. Από φοβερή αντίδραση από τον Κουσιωρή. Πάρα πολύ ωραίος πόντος και σε πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Ας δούμε το replay. Όλα. Δεύτερη παράταση για τους δύο παίκτες, το 2-1 επί του Κουσιωρή. Υπενθυμίζω 2-1 μπροστά ο Κουσιωρής και έχει ένα match point εδώ στο 12-11. Πάρα πολύ δύναμη στο χτύπημα του ο Χατζηγεωργίου. Σοβαρίζει ακόμα μια φορά σε 12-12. Δεν έχουν δικαίωμα για πετσέτα οι δύο παίκτες. Είναι πολλαπλάσιο του 6, 12 και 12, 24. Δεν το χρησιμοποιούν. Επιλέγουν να. Όσο και να μην έχουν το καθαρό μυαλό να σκεφτούν αυτή τη στιγμή. 13-12, set point ο Χατζηγεωργίου. Για να δούμε αν θα καταφέρει και αυτός να ανακάμψει. Σε 2-2, να πάει στο κόντρα set. Έχει τα service, επιλέγει στο forehand το service του. Βιαστική επίθεση. Αβίαστο λάθος για τον Χατζηγεωργίου, δεν ήταν δύσκολη παλιά του Κουσιωρή, θα μπορούσε να έχει την υπομονή να κάνει μια ψήρα παραπάνω. 13 όλα. Ένας εύκολος ποτήρι του Κουσιωρή, μια χαμένη ψήρα του Χατζηγεωργίου. 14-13. Match point για ακόμη μια φορά για τον Κουσιωρή. Πάρα πολύ δυνατό χτύπημα από τον Χατζηγεωργίου. Φοβερό ρίσκο εδώ πέρα παίρνει, αλλά του βγαίνει και ισοφαρίζει ξανά σε 14-14 αυτή τη φορά. Στα σέρβις ο Κουσιωρής. Έξυπνη επιλογή εδώ. Αλλάζει σε reverse pendulum κάτω φάλτσο στο forehand κοντά του Χατζηγεωργίου. Και εδώ έχουμε time out από τον Κουσιωρή. Καθαρίστηκαν το μυαλό τους οι δύο παίκτες. Και παρεχόμαστε στο match point του Κουσιωρή. 2-1, 15-14. Σίγουρα παίζει την μπάλα ο Κουσιωρής και του κερδίζει τον αγώνα αυτό. 3-1, νίκη της Κουσιωρής, 16-14 στο τελευταίο σετ. Συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες.